Την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014, ο Δήμαρχος Δράμας παρουσίασε υποψηφίους τοπικούς συμβούλους της παράταξης που εκπροσωπεί για τη Δημοτική Κοινότητα Χωριστής εν ώψη των δημοτικών εκλογών του Μαΐου 2014. Έκανε όμως το εξής λάθος. Η παρουσίασή τους έγινε στο γραφείο του, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, με φόντο μάλιστα το μετακινούμενο λογότυπο της παράταξής του. Κατακρίνουμε και καταδικάζουμε την ενέργειά του αυτή και ελπίζουμε να ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που το γραφείο του Δημάρχου Δράμας χρησιμοποιείται ως εκλογικό κέντρο παράταξης. Δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το γραφείο που ανήκει σε όλους τους δραμηνούς και που προσωρινά του παραχωρήθηκε για να εξυπηρετεί τα ιδιωτελή συμφέροντα της παράταξής του. Δεν έχει γραφείο το Σωματείο Πόλη και Ζωή. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία ή άλλοι χώροι για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ο απερχόμενος Δήμαρχος Δράμας εξακολουθεί να ιδιοποιείται τα του Δήμου, όπως και την εφημερίδα που εκδίδεται, αποκομίζοντας ωφέλη της παράταξής του. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στον ίδιο ότι η συντήρηση του Δημαρχιακού Μεγάρου και του γραφείου βαραίνει οικονομικά όλους τους δραμηνούς. Πρέπει να σταματήσει να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και τις ευχέρειες που έχει χάρη του αξιώματος που φέρει, παραβιάζοντας ηθικούς κανόνες. Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε όλοι, είναι πρόκληση στις πλάτες των πολιτών να εξυπηρετούνται ωφελημιστικά σχέδια. Δεν θα ανεχθούμε άλλο τις ενέργειες αποκόμισης ωφέλειας σε βάρος του δραμηνού λαού. Επίσης, την ίδια μέρα, 3η 4 Φεβρουαρίου 2014, παρακολουθήσαμε από τα τοπικά τηλεοπτικά μέσα τον Δήμαρχο Δράμας να δίνει σόου και να κάνει την παρουσίαση των 5 νέων δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου περί χαρής, ιδιοποιώντας ως επίτευγμα της Δημοτικής Αρχής την πρόσληψή τους. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στον ίδιο τον Δήμαρχο και να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους δραμηνούς ότι οι 5 αυτοί νέοι άνθρωποι συμμετείχαν σε δημόσιο διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2009 και διορίστηκαν με νόμο που ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Δεν τους διόρισε ο Δήμαρχος. Κρίθηκαν τα προσόντα τους και περίμεναν από το 2009 να διοριστούν και να δικαιωθούν οι κόποι τους. Και αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά του σημερινού Δημάρχου είναι για μας κατακριτέα και την καταγγέλουμε. Δεν περιμένουμε καμιά διαφορετική αντίδραση σε όσα συμβαίνουν στο Δήμο και στην πόλη μας από τη μείζωνα αντιπολίτευση και από τις δύο παρατάξεις οι οποίες εκπροσωπούν τη μείζωνα αντιπολίτευση, γιατί απλά ξεχνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Ξεχάσαν δηλαδή ποιοι διοικούσαν τα προηγούμενα 20 χρόνια, πώς διοικούσαν τον Δήμο και τι πράτανε. Και το λέω αυτό γιατί, καταρχήν, ο Δήμαρχος κάνει την ανακοίνωση εδώ στο γραφείο του, όπως ακριβώς έφτιαχνε και ο προηγούμενος Δήμαρχος στις παρουσιάσεις. Πλην όμως, η τεράστια διαφορά που υπάρχει της μιας παράταξης με την άλλη είναι ότι οι παρατάξεις, οι προηγούμενες, όπως ήμασταν εμείς στην αντιπολίτευση και ζητούσαμε διακαώς να έχουμε έναν χώρο μέσα στο Δημαρχείο, δεν είχαν χώρο ποτέ μέσα στο Δημαρχείο όπως προβλεπόταν και από τον κανονισμό. Άρα, ως αντιπολίτευση εμείς ψάχναμε χώρο για να πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά που έπρεπε ο Δήμος να μας είχε εξασφαλίσει με βάση, όπως σας είπα, τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου. Σήμερα, ή μάλλον από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το Δήμο της Δράμας, δώσαμε χώρους σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και οι δημοτικές πλην της συμπολίτευσης και όλες οι δημοτικές παρατάξεις έχουν τα γραφεία τους και στα γραφεία τους κάνουν τις ανακοινώσεις τους, κάνουν τις παρουσιάσεις τους ή εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιούν τα γραφεία τους όπως αυτές θέλουν. Μέσα σε αυτό το Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος είναι στο γραφείο του και αυτό το οποίο κάνει, το κάνει μέσα στο γραφείο του και το δηλώνει και ευθαρθώς εδώ μπροστά σας.
δεν κάνει τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Σας πω και θα επαναλάβω, όχι εγωιστικά ούτε αλαζονικά, ότι έγινε απόλυτα με προσωπική μου παρέμβαση η επιτυχία, επήλθε αυτή η επιτυχία. Μην ξεχνάτε ότι αλλάξαν οι υπουργοί, η διεκδίκηση αυτή ξεκίνησε από το 2011 και καταλήξαμε το τέλος του 2013 να έχουμε την έγκριση και την ανακοίνωση στο ΦΕΚ από τον Υπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, για την πρόσληψη των 5 αυτών ατόμων. Και το λέω, ήταν προσωπική επιτυχία. Γιατί θα μπορούσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με τους πίνακες, τους προσωρινούς που είχε, όπως είχε προσλάβει τότε 10 άτομα στην Καθαριότητα, να είχε προσλάβει όλο το προσωπικό με προσωρινούς πίνακες. Επιτρεπότανε. Θα μπορούσε πριν αρχίσουν οι περιορισμοί στις προσλήψεις να είχε προσλάβει επίσης όλα τα άτομα αυτά και με τους οριστικούς πίνακες οι οποίοι είχαν ανακοινωθεί όσο ήταν αυτή Δημοτική Αρχή. Πλην όμως η αδιαφορία τους, για να μην πω η ανικανότητα, η αδιαφορία τους, γιατί ήταν αδιαφορία, δεν τους επέτρεψε να προχωρήσουν στις προσλήψεις αυτές, δεν επέτρεψαν σε 30 άτομα, γιατί δεν είναι 5 τα άτομα, είναι 30 συν 10 τα οποία είναι με τους προσωρινούς πίνακες και απασχολούνται στην Καθαριότητα 40 στο σύνολο, δεν επέτρεψαν λοιπόν σε αυτά τα νέα παιδιά να έχουν μια μόνιμη θέση σήμερα στο Δήμο και ο Δήμος να ωφελείται από τις υπηρεσίες τους και οι ίδιοι να έχουν λύσει το πρόβλημά τους.